Κάνουμε σήμερα την πανθυσσαλική παράσταση της διαμαρτυρίας εντός του Μυριακά και αργότερα στους Ορμοκηπές στη Λάρισα, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις πλημμύρες και δεν υπάρχει, δύο μήνες μετά τις βροχές, δεν υπάρχει κανένα μέτρο ουσιαστικό αυτή τη στιγμή πέρα από ανακοινώσεις και υποσχέσεις. Κυρίως μας ενδιαφέρει να αποζημιωθεί στο 100% της πραγματικής αξίας η ζημιά που έχει υποστεί η παραγωγή, ταυτόχρονα όμως και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός. Όλα αυτά θα πρέπει να αποζημιωθούν στο 100%, κάτι που ο οργανισμός του ΕΛΓΑ δεν το επιτρέπει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κατ' εξαίρεση φέτος για τους πλημμυροπαθείς αγρότες η αποζημίωση στο 100% και επιπλέον να αλλάξει και ο οργανισμός του ΕΛΓΑ. Ταυτόχρονα και οι προκαταβολές που έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί όμως το τελικό ποσό της αποζημίωσης και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι προκαταβολές θα είναι και το τελικό ποσό της αποζημίωσης, κάτι που δεν καλύπτει ούτε το κοστολόγιο της παραγωγής, αλλά ούτε και την απώλεια της παραγωγής που έχουν οι συνάδελφοι αγρότες. Διεκδικούμε το δίκαιο όμως που είναι δίκαιο επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο, διεκδικούμε τη στήριξη από την κυβέρνηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που είναι αιτήματα επιβίωσης, αν θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία, να υπάρχουν αγρότες και να υπάρχουν και κάτοικοι στα χωριά. Γιατί καλά χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την Ήπεθρο, όμως όταν έρχεται η ώρα να στηριχτεί η Ήπεθρος και η πρωτογενής τομέας, δεν γίνεται αυτή η στήριξη. Θα πρέπει αυτή η απώλεια της παραγωγής, η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου να καλυφθεί στο 100%. Είναι αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Είναι ένα αίτημα που αν δεν ικανοποιηθεί θα οδηγήσει σε μια πλημμύρα από τα ταραχτέρα αυτή τη φορά στη Θεσσαλία, στους δρόμους της Θεσσαλίας και από εκεί και πέρα θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας με αυτόν τον τρόπο. Το ξέρουμε τον δρόμο, έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να τα καταφέρουμε.